Η κάναβη, όπως πολύ εύστοχα αναφέρθηκε από την Υπουργό, την Προλαλήσαντα και τους Προλαλήσαντες, αποτελεί μια χρυσή, μια μοναδική ευκαιρία, με την έννοια ότι είναι μια νέα καλλιέργεια και όποτε σε αυτή τη χώρα έχουμε εισαγωγή νέων καλλιεργειών, συνήθως όταν εφαρμόζεται με σωστό και μεθοδικό τρόπο, συμβαίνει να έχουμε παραγωγική ανασυγκρότηση. Κάτι τέτοιο έγινε και μετά το Μικρασιατικό πόλεμο, που πολλοί πρόσφυγες ήρθαν στη χώρα και εγκαταστάθηκαν, και τότε είχαμε την καλλιέργεια βαμβακιού και καπνού, εκείνη την περίοδο κυρίως καπνού, που θεωρήθηκε κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου ένα αγροτικό θαύμα. Οπότε με αυτή τη λογική θα ήθελα λίγο να δούμε τις παραμέτρους αυτές που θέτουν τόσο σημαντική την επικαιρότητα της καλλιέργειας της κάναβης σήμερα. Καταρχάς, η καταγωγή και εξάπλωση της κάναβης έχει να κάνει με το πώς διαμορφώθηκαν οι συνθήκες εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ήδη θεωρείται από το 12.000 π.Χ. το κέντρο καταγωγής της ότι είναι η Ασία. Από εκεί και πέρα, με τα βελάκια που φαίνονται στη φωτογραφία, μεταφέρθηκε σε όλο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη εισήχθη περίπου το 2000 π.Χ. Μία από τις πρωτεύουσες περιοχές που εισήχθη ήταν η Ελλάδα εκείνη την εποχή, η Ελληνική Χερσόνησος και τα νησιά, όπου εγκαταστάθηκε και προσαρμόστηκε πάρα πολύ καλά στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Είναι γένος των γνηδοδών και η κάναβη ήμερη, όπως λέμε, η κάναβη σατίβα, είναι από αυτή την οποία παίρνουμε τα προϊόντα βιομηχανικής κάναβης. Οι ιστορικές αναφορές της καλλιέργειας γίνονται ήδη από τον προηγούμενο αιώνα. Από πρώτες αναφορές συναντάμε σε ένα φυτολογικό λεξικό του Γεωπόνου Γεναδίου το 1920, όπου εκεί αναφέρει ότι έχει περιγραφεί από τον Ηρόδοτο και την χρήση που γίνονταν ήδη από αρκετά εκατοντάδες χρόνια π.Χ. Στη σύγχρονη Ελλάδα είναι η πρώτη αναφορά το 1877 από το Δήμαρχο Ορχομενού Μαντιμίας για καλλιέργεια κάναβης. Το 1935 χρησιμοποιήθηκε στην αποξήρανση της λίμνης των Γεννησιών, ενώ το 1938 η καλλιέργεια έγινε συστηματικότερη στη Μακεδονία. Το 1937 απαγορεύτηκε από τη δικτατορία του Μεταξά και από το 1939 και μετά η καλλιέργειά της καθορίζονταν με υπουργικές αποφάσεις. Οι κύριες περιοχές που καλλιεργούνταν από το 1939 και μετά μέσω υπουργικών αποφάσεων είναι η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννητσα, η Βέρεια, το Κιλκής. Όπως επίσης και περιστασιακές καλλιέργειες μπορούμε να συναντήσουμε σε Θήβα, Μεσολόγγι και Ξάνθη. Αυτή τη στιγμή η καλλιέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο καταλαμβάνει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Η εκτίμηση σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Κάναβης είναι στα 252.240 στρέμματα. Σε αυτό υπάρχει μια μικρή επιφύλαξη, γιατί είναι ένα στοιχείο το οποίο έχω λάβει πρόσφατα, αλλά δεν μπήκα αυτές τις μέρες στο site του συγκεκριμένου οργανισμού για να δω πώς κυμαίνεται, ενώ οι χώρες στις οποίες συναντούμε την καλλιέργειά της είναι η Κίνα, ο Καναδάς, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Αυστραλία. Για αυτούς τους λόγους και για πολύ περισσότερους, η κάναβη θεωρείται σήμερα υπολογίσιμη και ανταγωνιστική ενέργεια, όπως υπόθηκε πριν, για το λόγο ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική σε προϊόντα που βγαίνουν από πετρελαιοειδή, υνόπνευμα, καπνό, φάρμακα. Ενώ είναι και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, πάρα πολύ ανταγωνιστική σε παραγωγή χαρτιού από δασική ξυλία. Μετά το 1956 δεν υπάρχουν ουσιαστικά στο βαθμό που υπήρχαν καλλιέργειες κάναβης, διότι οι Έλληνες αγρότες κατευθύνθηκαν συστηματικά προς την καλλιέργεια καπνού και βαμβακιού. Οπότε σήμερα οι εφαρμογές των προϊόντων κάναβης, αν τις δούμε συνολικά, αφορούν σε πάρα πολλές χρήσεις.
αφορούν σε διατροφική, εφορική και θεραπευτική αξία, παραγωγή ενέργειας, παραγωγή χαρτιού, ο εξοπλισμός των πλοίων, σχοινιά, νήματα, κορδόνια, καμβάδες ζωγραφικής και βαφές. Πολύ σημαντική, πολλά σημαντικά έργα ζωγραφικής έχουν παραχθεί για τον Ευρωπαϊκό Πανελληνισμό, έχουν παραχθεί σε καμβάδες κάναβης. Χρησιμοποιείται πλέον ως κατασκευαστικό και μονωτικό υλικό φωτιστικό λάδι. Χαρακτηριστική είναι η δουλειά που έχει γίνει στη Γαλλία, όπου ήδη από τα μέσα τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, οι Γάλλοι εργάστηκαν πολύ συστηματικά στο συγκεκριμένο θέμα, με συνέπεια σήμερα να έχουν 11 μονάδες πρωτογενούς κατεργασίας κλωστικής κάναβης, 2 ερευνητικά κέντρα και 1 κέντρο σπουροπαραγωγής. Αν δούμε λίγο το φυτό, πρόκειται για ξυλώδη διακλαδισμένο θάμνο. Το ύψος του κυμαίνεται από μισό μέχρι 2 μέτρα και πολλές φορές μπορεί να φτάσει, και κάποιες φορές μάλλον, μπορεί να φτάσει στα 3 μέτρα. Η ρίζα του είναι πασαλώδης και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2 μέτρα. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία αναδεικνύεται κυρίως αυτό. Πρόκειται από μια φωτογραφία από ένα πείραμα που είχα κάνει πριν από καιρό, όπου υπέβαλα το φυτό σε συνθήκες συντατικής καταπώνησης, οπότε βλέπετε πώς αναπτύχθηκε το ριζικό σύστημα του φυτού προκειμένου να εκμεταλλευτεί κάθε σταγόνα νερού που υπήρχε στο εδαφικό υπόστρωμα. Βλέπετε ότι το συγκεκριμένο φυτό στην συγκεκριμένη γλάστρα που αναπτύχθηκε, η ρίζα του στην ουσία έψαξε πόντο-πόντο για να βρει το κάθε την κάθε σταγόνα νερού που περιέχονταν σε αυτό. Η διάμετρος κυμαίνεται από μερικά χιλιοστά μέχρι 6 εκατοστά, ενώ οι ταξιαρδίες είναι βοτριώδεις και μασκαλιαίες. Ο καρπός είναι αχένιο, ανοιχτοπράσινο, στεφρού χρώματος. Αναφέρω και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, βοτανικά χαρακτηριστικά, για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε απορία, ρωτάτε στο τέλος. Πρόκειται για ένα φυτό δίοικο που πολλαπλασιάζεται με ετεροπικονίαση, δηλαδή μεταφέρεται στην ουσία η γύρη από το αρσενικό στο θηλυκό, εκεί γίνεται η επικονίαση και στη συνέχεια μέσω της γονιμοποίησης δένει ο σπόρος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε μια τεράστια γενετική παραλλακτικότητα, μια πάρα πολύ σημαντική δηλαδή γενετική ποικιλομορφία, η οποία εξαρτάται από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα που ζούμε, γιατί στη χώρα που ζούμε έχουμε μια τεράστια βιοποικιλότητα και εναλλαγή οικοσυστημάτων. Άρα, αν μπορούσε να γίνει μια συστηματική δουλειά με αυτή την εναλλαγή οικοσυστημάτων, θα μπορούσαμε να παράξουμε αρκετές ποσότητες κάναβης, οι οποίες να είναι προσαρμοσμένες μεν στα ελληνικά οικοσυστήματα, αλλά παράλληλα να αποτελούν και ισχυρή εξαγωγική αξία της χώρας για τα υπόλοιπα οικοσυστήματα της Ευρώπης που προσομοιάζουν τον ελληνικό. Τελευταία έχουν δημιουργηθεί ποικιλίες με φυτά μόνικα, δίκλινα και ακόμα και ποικιλίες με κυριαρχία 85-90% των θηλυκών φυτών. Ας δούμε λίγο το χρονοδιάγραμμα μιας καλλιέργειας κάναβης. Ας ξεκινήσουμε από την κατεργασία του εδάφους, όπου η κατεργασία του εδάφους έρχεται μετά τα οργώματα που γίνονται το καλύτερο με το τέλος του φθινοπόρου, αρχές του χειμώνα, προκειμένου το έδαφος να εκμεταλλευτεί τα υδατικά αποθέματα που μένουν σε αυτό. Και στις αρχές της άνοιξης, πάντα εξαρτώμενοι από τα οικοσυστήματα, γίνεται η σπορά μέσα Μαρτίου με αρχές Μαΐου. Για παράδειγμα, αυτή την εποχή γίνεται η σπορά σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό, τον αγροτικό συνεταιρισμό φυτιών Ετωλοκαρνανίας, όπου συνεργαζόμαστε με τον Βαγγέλη τον Ματράκα εκεί, και έχει ξεκινήσει ήδη από τις 5 Απρίλη να γίνεται σπορά. Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα σποράς και μιλάμε πλέον για 280 στρέμματα κάναβης, καλλιέργειας κάναβης. Αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την προημότητα, γιατί για παράδειγμα για την παραγωγή καλύτερου, μεγαλύτερου μήκου σύνας και υψηλότερης απόδοσης, μπορεί ανάλογα με το οικοσύστημα να έχουμε και προημότερη ακόμα σπορά. Η σπορά γίνεται σε ένα βάθος, αφορά σε μία ποσότητα 3 με 5 κιλών το στρέμμα και σε ένα βάθος μέχρι 2 εκατοστά.
Η πυκνότητα είναι και πάλι ένα μέγεθος που εξαρτάται από την κατεύθυνση της καλλιέργειας, κυμαίνεται στα 100 φυτά ανά τετραγωνικό μέτρο. Λόγω του ότι έχουμε γρήγορη και εύρωστη ανάπτυξη του φυτού, η φυτοπροστασία της καλλιέργειας είναι υποτυπώδης, το οποίο μας δίνει το πλεονέκτημα στη χώρα που ζούμε να παράγουμε καθαρό προϊόν βιολογικής παραγωγής και υψηλής παραγωγικής αξίας. Αυτό είναι ένας πίνακας που σύμφωνα με τους Αμαντούτσι et al. Αφορά στην σπορά, στην σπορά που μπορούμε να κάνουμε αναλόγως με την κατεύθυνση της καλλιέργειας. Εδώ βλέπουμε για την παραγωγή εννοών έχουμε διαφορετική πυκνότητα σποράς από ό,τι για την παραγωγή χαρτιού με παραγωγή σπόρων και εφέριων ελαίων. Η ανθοφορία εξαρτάται από την εποχή σποράς, τις συνθήκες του κάθε οικοσυστήματος και συνήθως αρχίζει να διαμορφώνεται από τα μέσα Ιουλίου και μετά. Η συγκομιδή είναι μια δράση που γίνεται αφού έχει γίνει η γονιμοποίηση και λίγο πριν το σχηματισμό των σπόρων. Χρειάζεται να αντιλαμβάνουμε υπόψη γιατί γίνονται έλεγχοι όσον αφορά στην βιομηχανική κάναβη για την περιεκτικότητα στο THC. Οπότε θα πρέπει να το έχουμε σοβαρά υπόψη αυτό το δεδομένο. Τα πλεονέκτηματα της καλλιέργειας είναι πολύ σημαντικά. Όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν απαιτεί πολύ νερό ή συγκριτικά με άλλες καλλιέργειες απαιτεί λιγότερο νερό. Δεν χρειάζεται εφαρμογή ζανιοκτονίας. Εμφανίζει σημαντική πρόσοδο για τους αγρότες με μεγάλο αριθμό προϊόντων. Ως βιολογική καλλιέργεια μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε προγράμματα μυψηφοράς. Τα προγράμματα μυψηφοράς είναι προγράμματα που στην ουσία εναλλάσσονται και άλλες καλλιέργειες γιατί συγκεκριμένοι ενδείκνυται τα ψυχανθή προκειμένου να αποδεσμεύουν, να ελευθερώνουν άζοντος το έδαφος. Ενώ χρησιμοποιείται όλο το υπέργειο μέρος με μηδέν απόβλητα. Έχει δηλαδή σχεδόν μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα. Πρόκειται σαφέστατα για μια υφόρο καλλιέργεια με υψηλή παραγωγικότητα και σημαντικό, πολύ σημαντικό ρόλο πλέον στα χρόνια της κλιματικής αλλαγής που ζούμε. Η ποιότητα των παραγόμενων τελικών προϊόντων. Αναφέρω τρία παραδείγματα με πρώτο το παράδειγμα της Σίνας. Το παράδειγμα των Ινών. Οι κλιματολογικές συνθήκες στη χώρα που ζούμε είναι πολύ σημαντικές για να παράγονται εξαιρετικής ποιότητας Ίνες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να μας προσφέρουν καλύτερη μόνωση, είτε για να κάνουμε εξοικονόμηση των δασικών εκτάσεων. Αρκεί να σκεφτούμε ότι μέσα στις άκρες από 4 στρέμματα κάναβης μπορεί να παραχθεί η ίδια ποσότητα χαρτοπολτού που παράγεται από ένα στρέμμα δάσους. Με τη διαφορά ότι το δάσος για να μεγαλώσει ως οργανισμός χρειάζεται 40 με 50 χρόνια, ενώ η καλλιέργεια της κάναβης είναι ετήσια. Η ποιότητα των παραγόμενων τελικών προϊόντων που αφορούν στο παράδειγμα των σπόρων. Οι σπόροι της κάναβης είναι χαρακτηριστικοί διότι περιέχουν έλαια με υψηλής περιεκτικότητα, με υψηλής ποιότητας λιπαρά οξέα, αντιοξειδωτικές ουσίες και αμινοξέα που ενισχύουν το αμυντικό μας σύστημα απέναντι σε διάφορους λιμογόνους παράγοντες. Περιέχουν 20 με 25% πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας και 20 με 26% αμυλού και ουσίες. Η διατροφολόγος συνέχεια μπορεί να μας τα εξηγήσει και αναλυτικότερα. Ένα τρίτο αφορά στην ιατρική της χρήση, όπου εκεί έχει να κάνει με την διαφοροποίηση των καναβιδοειδών. Τα καναβιδοειδή τι είναι? Είναι τερπενοφενόλες που παίζουν σημαντικό ρόλο. Η αναλογία μεταξύ της ΔΕΛΤΑ 9 τετραϊδροκαναβινόλης, το THC, αυτό που, που προκαλεί τη λεγόμενη μαστούρα από την καναβιδιόλη και την καναβινόλη, έγκυται στο γεγονός ότι το THC έχει μια διαφορετική στερεοχημική οργάνωση των στοιχείων του. Είναι το μοναδικό συστατικό της κάναβης που προκαλεί ψυχοδιηγετικές ιδιότητες.
Και αυτό παράλληλα που διαφοροποιεί την φαρμακευτική από τη βιομηχανική κάναβη. Εδώ είναι τα ωφέλη των προϊόντων της κάναβης, όπως εμφανίζονται από τον κύριο της φωτογραφίας, ο οποίος είναι γιατρός στην Βαρκελόνη και για πολλά χρόνια ασχολείται με το θέμα της φαρμακευτικής κάναβης. Η φωτογραφία είναι από μια διεθνής έκθεση στη Μαδρίτη τον περασμένο Οκτώβριο, όπου τεκμηριωμένα παρουσιάστηκαν στο πάνελ δημοσιεύσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση συγχρόνων ασθενειών, ασθενειών με σύγχρονο τρόπο, όπου ο σύγχρονος τρόπος είναι η παροχή σκευασμάτων ιατρικής και φαρμακευτικής κάναβης. Να δούμε λίγο ποιο είναι το περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Μετά την αναμόρφωση της κοινή αγροτικής πολιτικής το 2003, έχουμε μεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης οι οποίες εγκαταλείφθηκαν. Με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Αιτωλοκαρνανία, την Ξάνθη, τη Δράμα, την Βόρεια Ελλάδα, γενικά περιοχές όπου καλλιεργούνταν ο καπνός και ήταν προϊόν ονομασίας προέλευσης. Αυτή η πράξη οδήγησε σε αρκετές χιλιάδες θέσεις ανεργίας. Υπολογίζεται με κάποιες δημοσιεύσεις ότι μιλάμε με γύρω στις 200.000 θέσεις ανεργίας που προκλήθηκαν από αυτή την πολιτική απόφαση. Οπότε σήμερα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε σχέση με αυτό το οποίο αφορά στην ουσία παραγωγική ανασυγκρότηση στο γεωργικό τομέα. Είναι άμεση ανάγκη αυτό το θέμα να γίνει με σύγχρονο και οργανωμένο τρόπο μέσω ενός οργανισμού κάναβης που θα έχει έναν ανάλογο ρόλο με διαφορετική βέβαια φιλοσοφία που είχε στο παρελθόν ο οργανισμός καπνού ή ο οργανισμός βάμβακος. Πλέον ο συντονισμός αυτός μπορεί να προέρχεται από τον οργανισμό κάναβης όπου τον αποδίδω σε κύκλο προκειμένου να περνάμε και σε νέα θέματα οργάνωσης της σύγχρονης διοίκησης όπου μπορεί να αποτελέσει στην ουσία το εφαλτήριο για μια διαφορετική αντίληψη σε σχέση με την δημόσια διοίκηση. Όπου εκεί στην ουσία μπορούν να εμπλέκονται και οι εργαζόμενοι στην λήψη των αποφάσεων με άμεσες και δημοκρατικές διαδικασίες. Στην ουσία αυτός ο οργανισμός τι μπορεί να κάνει, να συντονίζει τους επιμέρους φορείς που μπορεί να είναι επιστημονικοί φορείς έρευνας και τεχνολογίας όπως ο ΕΓΟ, Δήμητρα, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά Ινστιτούτα Ιδιωτικού και Δημοσίου Φορέα. Μία διεπαγγελματική ένωση όπου εμπλέκονται όλοι οι παραγωγοί, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι ομάδες παραγωγών, οι σύλλογοι ασθενών, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και άλλες εταιρείες, οι φορείς του δημοσίου, τα υπουργεία, τα εμπλεκόμενα, το αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, το οικονομικό, το υγείας, το εργασίας ενδεχομένως, και το εξωτερικό το διευκρινίζω προκειμένου να έχουμε προώθηση του προϊόντος μέσω των προσβιών στο εξωτερικό για να μπορούμε να έχουμε εξωστρεφή προσανατολισμό της παραγωγής όπου τελικά μπορούμε να καταλήξουμε σε μια διαχείριση ενός νέου μοντέλου παραγωγής που να αφορά καθετοποιημένα από την καλλιέργεια την παραγωγή του αγαθού και το νέο αγαθό, διότι επί της ουσίας είναι, δεν είναι απλά ένα προϊόν. Το φάρμακο το οποίο βγαίνει από την κάναβη είναι αγαθό. Τα προϊόντα τα οποία βγαίνουν από την κάναβη είναι αγαθά και θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Τις συνθήκες της αγοράς, την προώθηση της παραγωγής και το εμπόριο τελικά σε εσωτερικό και εξωτερικό. Αν θέλετε, δική μου προτεραιότητα θα έβαζε το εξωτερικό, γιατί είναι ήδη αναπτυγμένη η αγορά εκεί. Οπότε θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα που έχουμε ως οικοσυστήματα της ελληνικής Χερσονήσου για να κατευθύνουμε το προϊόν μας στο εξωτερικό. Στην ουσία, πρόκειται για ένα χρονοδιάγραμμα επιχειρησιακού σχεδίου που αφορά στην αξιολόγηση των ποικιλιών στο κάθε προτινόμενο οικοσύστημα και έρευνα για δημιουργία νέων ποικιλιών. Προσαρμοσμένου στα κατατόπους οικοσυστήματα. Αυτό σε βάθος χρόνου μπορεί να μας φέρει στο σημείο να παράγουμε σπόρους με ονομασία και προέλευση από την κάθε περιοχή. Χρειάζεται να μελετηθεί το κόστος παραγωγής και το εισόδημα του παραγωγού στις σημερινές οικονομικές συνθήκες
τη μελέτη, με μελέτη για το κόστος εγκατάστασης και το λειτουργικό κόστος βιομηχανικής μονάδας, δηλαδή διαφορετική κόστος έχει μια βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας ελαίου από βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας ίνας, και αυτά θα πρέπει να τα αναλαμβάνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό υπόψη όταν θέλουμε να προσανατολίσουμε την καλλιέργεια τελικά. Μελέτη έρευνας αγοράς που αφορά στις τιμές των τελικών προϊόντων και στην ελαστικότητα αυτών των τιμών. Διάθεση των προϊόντων στην εσωτερική αγορά, παράδειγμα τα έλαια, κάναβις, μπορούν να διατίθενται άνετα σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Και η διάθεση των προϊόντων τελικά στην εξωτερική αγορά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΥΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο φυσικά. Απλά χρειάζεται να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά μας οδηγούν στο συνολικό χρόνο υλοποίησης ενός τέτοιου επιχειρησιακού σχεδίου. Τέλος, εδώ αναφέρω κάποιες υποχρεώσεις καλλιεργητών κάναβης όπως έχουν διαμορφωθεί από την κοινή υπουργική απόφαση που σας ανέφερα πριν. Είναι κάποια χαρακτηριστικά που αφορούν στον καθένα και στην καθεμιά που θέλει να μπει στην καλλιέργεια της κάναβης. Αυτό μπορεί να είναι από υποβολή ανιαίης ενίσχυσης που είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το ποινικό μητρό που χρειάζεται να εμφανίζει ο κάθε καλλιεργητής. Γίνεται έλεγχος των καλλιεργειών όσον αφορά τη βιομηχανική κάναβη σε ένα 30% των συνολικών εκτάσεων και υπάρχουν και διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα. Αυτό στην περίπτωση ομιγέννητο που υπάρχει παρέκκληση από ό,τι προβλέπεται αυτή τη στιγμή από την κοινή υπουργική απόφαση. Εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ότι έχουμε ζήσει στην ελληνική πραγματικότητα. Από τη μία μεριά βλέπετε μία δημοσίευση όπου στην ουσία ο Άριος Πάγος αποφάσισε με αναλογία 4:1 το 2002 για ένα θέμα που χρειάζεται πολύ συζήτηση, γιατί στην ουσία υπάρχει μια παρερμηνία της βοτανικής. Και από την άλλη μεριά μια εικόνα που είναι, αφορά σε ένα πειραματικό σχέδιο που εξελίχθηκε από τον Ελγό Δήμητρα πριν από 2 χρόνια στην Θεσσαλονίκη, όπου εκεί ήταν ένα πείραμα που αφορούσε σε βιομηχανική κάναβη. Άρα βλέπουμε τις δύο διαφορετικές πλευρές του κράτους. Από τη μία καταστολή όσον αφορά την καλλιέργεια ενός παραγωγικού και πολύ δυναμικού φυτού και από την άλλη η εμπλοκή του κράτους στην σποροπαραγωγή και στην διάχυση της τεχνογνωσίας επί της ουσίας.